Σας προειδεάσαμε σήμερα ότι η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Πάμε να συζητήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου και να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη Χερέτη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Είστε γνώριμο πρόσωπο, ό,τι έχει να κάνει με την ενασχόλησή σας, με το κομμάτι όχι μόνο του επιχειρήν, αλλά και της διεκδίκησης πολλές φορές των δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν φορές με τον επιχειρηματικό κόσμο. Και του ακτιβισμού, θα έλεγα εγώ. Και ακτιβισμού. Και αυτό. Και αυτό. Κύριε Χερέτη, κατεβαίνετε υποψήφια με τον Μιχάλη τον Καραμαλάκη. Γιατί με τον Μιχάλη τον Καραμαλάκη? Και σας το ρωτώ αυτό, γιατί όλοι κάποια στιγμή μάθαμε ότι θα είστε υποψήφια με τον κύριο Καλοκαιρινό και τελικώς κάνατε την τρίπλα για να... Από τις πρώτες, γιατί μετά πάμε να φύγαν κι άλλοι. Ναι. Για να κατέβετε υποψήφια με τον Μιχάλη τον Καραμαλάκη. Γιατί αυτή η μετάβαση, γιατί αυτή η αλλαγή? Γιατί στην αρχή είχα τον ενθουσιασμό. Ακαδημαϊκός, μορφωμένος, okay. Δεν με ενθουσίασε όμως μετά την γνωριμία. Αισθάνθηκα ότι δεν θα ανταπεξέλθει στο Δήμο. Mm-hmm. Αυτή ήταν η αίσθησή μου από τη βραδιά που στο Πάρκο Γεωργιάδη ήρθαν και τα καινούργια πρόσωπα και όλοι εκεί πέρα. Είδα... Θα σας μιλήσω ειλικρινά, γιατί πάντα έτσι είμαι. Άκουγα, θα βγάλουμε το δεύτερο Αλέξη. Από τη μία, είδα πολύ ναρκισισμό από τους υποψήφιους. Μία νίκη υπεράνων όλων. Δεν με αντιπροσώπευε. Uh-huh. Έτσι αποφάσισα να φύγω. Η ερώτηση τώρα είναι αυτονόητη. Είδατε κάποια πράγματα που δεν σας άρεσαν. Πολύ απλά. Τι είδατε όμως στην παράταξη του Μιχάλη Καραμαλάκη και σας άρεσε? Δεν είδα κάτι στην παράταξη. Είδα τον ίδιο τον κύριο Καραμαλάκη. Ναι. Είδατε στο πρόσωπο. Είχα και άλλες επιλογές, θα σας πω, ότι με έκαναν προτάσεις. Και άλλες, δεν ήταν ότι είχα μόνο δύο επιλογές. Στον κύριο Καραμαλάκη, γιατί πήγα πρώτα και τον γνώρισα και μετά αποφάσισα, είναι το εξής. Καταρχάς, είναι ένας άνθρωπος με διοικητικές ικανότητες. Uh-huh. Ένας άνθρωπος με εμπειρίες. Και γιατί το λέω αυτό και γιατί το λέω ότι είναι ικανός? Διότι σε ένα Δήμο δουλεύουν εργάτες. Δουλεύουν πολιτικοί μηχανικοί, uh-huh, οικονομολόγοι, δικηγόροι, καθαριστές, καθαρίστριες, μηχανικοί. Όλο αυτό το κομμάτι δεν χρειάζεται έναν ακαδημαϊκό. Χρειάζεται έναν άνθρωπο που μπορεί να τα βάλει σε μία οργάνωση για να μπορέσει να δουλέψει ένας Δήμος. Όπως είναι μία επιχείρηση. Mm. Που ναι, μεν έχει τον πρόεδρό της, τον διευθυντή της και όλα τα υπόλοιπα, έχει όμως την πράξη. Άρα, οι διοικητικές ικανότητες ήταν εκείνες τις οποίες περισσότερο επιδιωθήκατε, έτσι? Φυσικά. Γιατί δεν θέλουμε ένα Δήμο, ένα Δήμαρχο κορνίζα, γιατί το ακούω πολλές φορές και το ακούνε και μέσα οι ίδιοι που δουλεύουν στο Δήμο. Θέλουν ένα πρόεδρο με ψυχή. Uh-huh. Και να έχει από διοικητικές ικανότητες μέχρι και κατανόηση, uh-huh, πολλές φορές. Για να διοικήσεις μια ομάδα, γιατί και εγώ προφανώς, αν βγω, θα είμαι σε μια ομάδα, uh-huh, θα πρέπει αυτή η ομάδα κάπου με αυτό που πρέπει να κάνει, θα πρέπει να είναι σωστή, θα πρέπει να είναι αυστηρά, ο αρχηγός αυτής της ομάδας να την καθοδηγεί καλά και φυσικά να ακούει. Mm-hmm. Όχι, ο καθένας κάνει το δικό του. Mm-hmm. Όπως είπα και χθες με την κυρία Δουλγεράκη στο 9,84, ήταν το ερώτημα που απάντησα στην κυρία Δουλγεράκη ήταν το εξής, ότι στο Δήμο θα πρέπει να κάνουμε πολλά πράξη. Και να γίνονται πράξεις. Σε ένα δημοτικό συμβούλιο, όταν καθόμαστε όλοι, κάποιος θα πρέπει να διευθύνει μια συζήτηση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Να διευθύνει και να διοικεί κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και όχι εγώ έχω το δικό μου συμφέρον, εγώ έχω το δικό μου από εκεί, εγώ έχω το δικό μου από εδώ. Όχι, αυτά να τελειώσουν. Άρα ήταν αυτά που βλέπατε και στην προηγούμενη διοίκηση που σας έκαναν και εσάς να πείτε: εγώ θα δηλώσω παρούσα, θα πω είμαι εδώ για να βάλω το δικό μου το λιθαράκι. Και αυτό, βεβαίως. Αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους που έχουν διοικήσει 8 χρόνια και 8 χρόνια πριν, uh-huh,
λες κάπου εδώ κάτι δεν πάει καλά. Γιατί τότε και γιατί τώρα. Και γιατί τώρα στα τελευταία, γιατί κάποια στιγμή θα συνταξιοδοτηθούν, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πώς. Και αυτό το συζητάω και με τους ανθρώπους, τους δικούς μου, τους φίλους, τους καταναλωτές, πελάτες μου, στη γειτονιά μου, όλα αυτά. Και αναρωτιόμαστε πολλές φορές γι' αυτά. Εγώ πιστεύω, κατά τη δικιά μου άποψη, ότι ο Δημότης του Ηρακλείου δεν είναι χαζός. Ναι. Θα πράξει αυτό που πρέπει να πράξει. Και έχει και το ένστικτο να δει ποιος πραγματικά θα μπορέσει να διοικήσει. Καλή η θεωρία σε όλα, έτσι, και στα προγράμματα και. Όμως η πράξη είναι τελείως διαφορετική. Η πράξη θεωρεί ότι την κάνει πέρα, όπως και να έχει το πράγμα. Εγώ πιστεύω στον κύριο Καραμαλάκη και για τις ικανότητές του. Πέρασε από τρεις κυβερνήσεις. Πέρασε από πολλά στάδια που όχι μόνο θα έπρεπε να διοικήσει, αλλά να έχει και μάτια 14 σε πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, γιατί όχι. Άρα οργάνωση και όπως θα αντιλαμβάνουμε τα λεγόμενα διοίκηση και μια εσωτερική πειθαρχία να μην υπάρχουν φαινόμενα μικρομάγαζα μέσα στη λειτουργία μιας δημοτικής αρχής. Ακριβώς, αυτό αντιλαμβάνομαι. Μια χαρά το είπατε. Τα λεγόμενά σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε πολύ ενεργοί στην κοινωνία και έχετε ζήσει, παρακολουθείτε στενά και τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι τώρα τα μέτωπα, τα μεγάλα που έχουμε υστέρηση εδώ στο Δήμο Ηρακλείου και αυτά που ο Δημότης περιμένει κάτι να δρομολογηθεί καλύτερο την επόμενη πενταετία? Όλα. Όλα. Είμαστε, όπως διάβασα σε ένα δημοσίευμα, ο Δήμος είναι στον αυτόματο. Εγώ θα έλεγα ότι ο Δήμος τώρα και 8 χρόνια αυτοτραυματίζεται. Για μένα είναι απαράδεκτο να πέφτει δέντρο και να σκοτώνει άνθρωπο. Είναι απαράδεκτο αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και πια επιτέλους το Ηράκλειο πρέπει να γίνει ποιοτικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε μια ποιότητα ζωής. Δεν γίνεται. Στο κυκλοφοριακό, για να το ρωτήσουμε, δεν έχετε δει κάτι? Πώς δεν έχω δει? Είμαι κουρασμένη. Θέλω να πάω στο σπίτι μου το βράδυ και να πρέπει να βρω χώρο να παρκάρω και να έχω κάνει γύρω 2 κύκλους, 3, γιατί είναι διπλό παρκαρισμένα, 3-3-4, και δεν αντέχεται αυτό. Δεν αντέχεται. Πρέπει να μάθουμε κι εμείς όμως, ότι να μην έχουμε και 2 αυτοκίνητα και 3. Πρέπει να μάθουμε να περπατάμε, γιατί είναι και υγεία. Αυτό, να πηγαίνουμε κάτω. Είναι και θέμα νοοτροπίας, λοιπόν, κυρία Χαιρέτη, σε έναν βαθμό. Ακριβώς. Στην καθαριότητα έχετε δει κάτι ή είναι και εκεί που υστερούμε? Στην καθαριότητα έχω δει πάρα πολλά, όπως βλέπει όλος ο κόσμος. Αλλά και η καθαριότητα, να σας πω τώρα κάτι. Η καθαριότητα είναι ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει πραγματικά εκεί να διοικήσεις και να δεις τι πρόγραμμα θα βάλεις για να μπορέσει να λειτουργήσει το κομμάτι της καθαριότητας. Γιατί δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι γύρω-γύρω τα χωριά. Πόσα αυτοκίνητα έχουμε, πόσα καθαριστικά αυτοκίνητα έχουμε, τι γίνεται, το προσωπικό πόσο είναι. 1, 2, 3, τι ομάδες, ποιες ομάδες, ποιο κομμάτι έχει αναλάβει κάθε μία. Όλα αυτά είναι μια... Δεν έγινε σωστή κατανομή του προσωπικού και των δυνατοτήτων του Δήμου, ναι, κύριε Γερέτη? Ναι, αυτά που ακούω καθημερινά και ακούω και από τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Δήμο, γιατί δεν μιλάω μόνο με τον απλό κόσμο, έτσι, είναι το ότι δεν έχουν έλλειψη προσωπικού. Έχουν κάποιους που είναι με σύμβαση, έχουν κάποιους που διώξανε και περιμένουν να πληρωθούν. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, γιατί είμαι ένα σωματείο μεγάλο Κρήτης. Και όταν είμαστε σε ένα τραπέζι και μιλάμε για μια ολόκληρη Κρήτη και θα πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα ή να κάνουμε κάποια πράγματα, έχουμε την ευθύνη κάποιων πραγμάτων. Και προσωπικά έχω πάρει την ευθύνη πάρα πολλές φορές για πάρα πολλά πράγματα που έχουμε οργανώσει και έχουμε φτιάξει ή αγώνες που έχουμε κάνει και να λαμβάνω την ευθύνη. Αλλά ποιος είναι αυτός? Γιατί ο καθένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλο όταν υπάρχει ευθύνη. Παίρνεις τηλέφωνο, χρειάζομαι ένα καλαθάκι απ' έξω από το κατάστημα. Κάτι απλό, πρακτικό. Ναι. Α, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Θα πάρετε το υπεύθυνο τμήμα. Παρακαλώ, μου έδωσαν το τηλέφωνο, γιατί όχι, δεν ήμασταν εμείς. Θα πάτε στο άλλο τμήμα. Τώρα έχετε περάσει και στο κομμάτι που θέλαμε να ρωτήσουμε, γιατί εκπροσωπείτε ένα κλάδο που ουσιαστικά ανήκει στον εμπορικό κόσμο, είναι ζωντανό κύτταρο του εμπορικού κόσμου. Στήριξη υπάρχει από πλευράς της τοπικής διοίκησης του Δήμου Ηρακλείου? Τι εννοείτε? Στήριξη σε όλα. Ακόμα και στα πρακτικά αυτά που αναφέρετε, στα πρακτικά αιτήματα, στο να σας ακούνε, στο να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Ναι, πιο εύκολη. Τον περιτερούχο. Ναι, γενικότερα, εννοώ τα τελευταία χρόνια.
Τίποτα. Κάνατε μια ερώτηση που είναι αυτονόητο να απαντήσω. Τίποτα. Τίποτα. Πριν πότε ήταν, 3-4 χρόνια που φτιάχνανε τη δικαιοσύνη, εκεί να βλέπεις. Αναστασάκης κι εγώ. Κύριε Αναστασάκη, πέρα βρέχει και το ξέρετε ποιο ήταν. Είπα και όνομα που δεν έπρεπε να πω. Του εύχομαι καλή επιτυχία βέβαια. Τώρα που κατεβαίνει στο, με το Αναστασάκη. Ναι. Αλλά ήταν το ότι ναι, ναι, ναι. Μετά όχι. Ναι, ναι. Είναι αυτό το ότι ξέρεις, και πήγαινε, πολλές φορές πήγαινα στον Δήμαρχο και μάλιστα έδωσα στην γραμματέα ένα λεύκωμα που έχουμε για τα περίπτερα, για την ιστορία του. Και δεν ξέρω αν το έλαβε ποτέ ο άνθρωπος, βέβαια. Πάντα η πόρτα κλειστή. Και με τον κύριο Καραμαλάκη δεν θα συμβαίνει αυτό. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Η πόρτα του θα είναι πάντα ανοιχτή για τον οποιοδήποτε πολίτη. Για τον ακαδημαϊκό, για τον μηχανικό, για τον καθαριστή, για τον ηλικιωμένο, για τα αμαία, για όλους. Βάζεται και στο κομμάτι της διαβούλευσης, λοιπόν, για μεγάλα έργα, γιατί είπε και η πεζοδρόμηση του Σταυρού της Πόλης ήταν ένα μεγάλο έργο, για την πόλη του Ηρακλείου. Και λέτε, λοιπόν, ότι δεν εισακούστηκαν οι άνθρωποι της αγοράς, της καθημερινότητας, που τους επηρέαζε άμεσα, που τους επηρέασε για μεγάλο χρονικό διάστημα και οικονομικά. Και ψυχολογικά. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του ότι βγαίνω, η πόλη είναι το σπίτι μου. Είναι εκεί που ανήκω. Εκεί μεγάλωσα, καθημερινά είμαι εκεί. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. Στο σπίτι σου μέσα δεν θα δεις να κρέμεται μία κουρτίνα, ρε παιδί μου, και να έχει ξυλώσει από εκεί. Και λες, πρέπει να το φτιάξω, πρέπει να το φτιάξω. Πρέπει να το φτιάξω. Κάποια στιγμή το φτιάχνεις, ρε φίλε. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Όσο και να καθυστερήσεις, έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να το φτιάξεις. Αλλά δεν γίνεται να έχουν περάσει 8 χρόνια και μην το έχεις φτιάξει. Μάλιστα. Άρα κρατάμε αυτό, ότι τα παράπονα θα φτάνουν στον Δήμαρχο. Αυτό είναι σίγουρο, παιδιά, και να σας πω, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το Sky προχθές που είχε τον κύριο Καραμαλάκη με ένα βιντεάκι που πήρε πολλά, που είχε πολλές προβολές, που είπαν στο τέλος οι δημοσιογράφοι, που το γνώριζαν κιόλας, ότι ο Μιχάλης, ξέρει, ο Μιχάλης τέλος. Και με αυτό θα κλείσουμε, κυρία Χερέτη, και σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, για αυτή παιδιά, τη συζήτηση. Και καλή συνέχεια και έχουμε καλές επιτυχίες στην κομπή. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Να είστε καλά.